Ανοίξτε αδερφοί εις του Λουκά το Ευαγγέλιο λίγο, να δούμε κάτι. Θα είμαι σύντομος. Θα μου πεις αδερφέ τα σύντομα μηνύματα έχουν απήχηση μέσα στις καρδιές. Πολλές φορές. Γιατί είναι λόγος Θεού αδερφή, σελίδα 929 είναι από το κεφάλαιο ΚΒ Αφού στο δείπνο έγινε η φιλονικία, από το 24 εδάφιο θα διαβάσω, έγινε δε και φιλονικία μεταξύ αυτών περί του, τις ε, εξ αυτών νομίζετε ότι είναι μεγαλύτερος. Ο δε είπε προς αυτούς, οι βασιλείς των εθνών κυριεύουσι αυτά και οι εξουσιάζοντες αυτά ονομάζονται βεργέτε, σύς όμως ο χιούτος. Αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας γίνει όσο μικρότερος και ο προϊστάμενος όσο υπερετών. Διότι τι είναι μεγαλύτερο, Ο καθήμενος στην τράπεζα ή ο υπερετών, όχι ο καθημένο. Αλλά εγώ είμαι εν μέσω ημών με ύψιλον να το προσέξουμε, εγώ είμαι ανάμεσά σα λέει, ως ο υπερετών. Αυτό μου μίλησε αδερφή, εγώ είμαι ανάμεσά σα ω ο υπερετών. Ποιο το είπε αυτό, Ποιο το έγραψε, Ποιο το ανήκειλε, Ξέρετε ποιο, αδερφή, αυτός που έκανε τον ουρανό και τη γη και έκανε τα πάντα. Δηλαδή ήρθε και έγινε άνθρωπος για να υπηρετήσει εμάς τους ανθρώπους, εμάς τους αναξίους, εμάς τους αμαρτωλούς, εμάς τους ελεηνούς. Δεν θα μπορούσε να έχει ο ίδιος υπηρέτε εκεί πέρα να τον υπηρετούν. Αφού είναι ο άρχοντας των αρχών και ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Άμα δούμε οι βασιλιάδες των εθνών αδερφοί πόσους υπηρέτε έχουνε. Οι άρχοντες των εθνών Πόσε υπηρέτριε και υπηρέτε έχουν είναι αναρρύθμιτοι, αμέτρητοι. Ενώ ο κύριο μα, αδερφή, ήρθε για να υπηρετήσει, αδερφή μου. Ήρθε να υπηρετήσει. Γιατί του το λέει αυτό όμω, ξέρετε. Γιατί στο 24 λέει έγινε δε και φιλονικία, αρπαχτήκανε. Φιλονική σημαίνει αδερφή με λόγια. Έλεγε ο ένα προ τον άλλον, όχι εγώ, όχι εσύ. Γιατί εσύ και όχι εγώ. Αυτό τους μάρανε, αδερφή. αδερφοί. Τελευταίες στιγμές, τελευταίες μπορώ να πω ώρες, ώρα, τελευταία ώρα που ο Κύριος τα παραδεινόντανε. Και τους, τους είχε πιάσει αυτό το ανθρώπινο αδερφή Αυτή η γάγκρενα μπορώ να πω αδερφοί μου γιατί όντω ο φυσικός άνθρωπος του αρέσουν τα μεγάλα. Του αρέσουν οι εξουσίες. Και κάτι άλλο όμως αδερφοί. Ο Θεός θέλει να είμαστε οδηγοί, όχι τυφλών. Προσέξτε, γιατί ούτε και εμεί εάν εμείς είμαστε τυφλοί, δεν μπορούμε να γίνουμε οδηγοί. Αν αποκτήσουμε φως από το Θεό, μπορούμε να οδηγήσουμε κι άλλες ψυχές, αδερφοί, στην αλήθεια και στο θέλημα του Θεού. Εάν εγώ ίδιος μοιοπάζω, δεν βλέπω μπροστά μου, δεν βλέπω, δεν διακρίνω, δεν ξεχωρίζω, δεν καταλαβαίνω, δεν ενεργώ καθώς πρέπει, δεν μπορεί ο κύριο να μου εμπιστευτεί τίποτα αδερφή ούτε τη γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου ούτε αδερφό, ούτε αδερφή δεν μπορεί να, μου, να, να τους εμπιστευτεί, γιατί αδερφή, γιατί μέσα στην πορεία μπορεί να τα κάνω θάλασσα καταστροφή με τέτοια μυαλά συγγνώμη που είχαν εδώ πέρα με τέτοια σκεπτικά αδερφή, δεν μπορούσε ο Θεός αμέσως να τους χρησιμοποιήσει και να τους εμπιστευτεί τα μεγαλύτερα αλλά τι, αδερφή τους λέει κάτι, ο Δε είπε προς αυτούς, οι βασιλείς των εθνών, ποιοι έχουν τέτοιες σκέψεις και βλέψεις, οι βασιλείς λέει των εθνών, λέει, κυ, κυριεύουσιν αυτά, κυριεύουσιν, σημαίνει αδερφοί, τα κατακτώ με τη βία, έτσι, την εξουσία, με τη βία, ναι, τα κυριεύουνε, πολεμάνε και τα κυριεύουνε, σκοτώνουνε, αποκεφαλίζουνε, έτσι γίνεται συνήθω. αδερφοί άμα δούμε στη Βαβυλώνα, στη βασιλεία τη Βαβυλώνα, ο, ο ένας ένα έτρωγε τον άλλον και ανέβαινε άλλο στον θρόνο. Έτσι γίνεται συνήθω μεταξύ των ανθρώπων στα έθνη. Αλλά κοιτάξτε τι ώρα που μα τα βάζει ο κύριο σε μια σειρά. Και οι εξουσιάζοντε αυτά, αυτοί που έχουν πάρει αυτή την εξουσία, ονομάζονται ευεργέτε υπό τον ανθρώπο. Γιατί κάνουν δύο-τρία καλά για να καλύψουν αδερφή τις κατεσχήνες τους και τις εσχίνες τους. Τώρα, στο 26 λέει, εσείς όμως όχι έτσι λέει. Αυτό δεν το κατάλαβα εύκολα. Εσείς δεν πρέπει να φέρεστε έτσι, να σκέπτεστε έτσι, αδερφοί μου, να κατακυριεύσω, να αναρριχηθώ, να ανεβώ, να γίνω αρχηγός, να γίνω μεγαλύτερος αλλή μόνο σε εμάς. Άμα ανεβαίνουν τέτοιες σκέψεις στο μυαλό μας, αδερφή, σημαίνει ότι έχουμε χάσει πραγματικά τα μυαλά μας και τα λογικά μας. Το ξέρετε ότι ο οδηγός δεν πρέπει να σκέφτεται ότι είναι αρχηγός. Ο οδηγός θα πρέπει να σκέφτεται σαν ένας υπηρέτης, αδερφοί. Όπως ο Κύριος ήρθε να υπηρετήσει να μας υπηρετήσει, έτσι και εμείς να μάθουμε να υπηρετούμε, αδερφοί. Η υπηρεσία στα υλικά είναι πολύ καλή. Εκεί κοπιάζουν και οι αδερφές μας και ο Κύριος να τις ευλογήσει πάρα πολύ. Αλλά και η πνευματική υπηρεσία, αδερφοί, και αυτή δεν είναι τόσο εύκολη. Καθόλου εύκολη δεν είναι. Είναι πολύ πιο δύσκολη, αδερφοί μου. Τώρα, εάν αισθάνομαι ότι είμαι... Αρχηγός την έχω πατήσει από πρώτο χέρι, αδερφή. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού έχει αρχηγό. Δεν χρειάζεται. Έχουμε αρχηγό. Και τελειωτή της πίστεώς μας. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, αδερφή. Εδώ ξέρετε που γίνεται ο πόλεμος πολλές φορές. Γιατί εσείς πρέπει πάντα να ανεβαίνετε στον άμβονα, εσείς πρέπει να κηρύτετε. Αδερφή είναι η πνευματική υπηρεσία για την κατάρτιση των πιστών, για την τελειοποίησή μας είναι. Εάν ο Θεός δεν το κάνει με κάποιον ή με κάποιος, θα βρει ο Κύριος. Θα εμπιστευτεί, θα δοκιμάσει ο Θεός καρδιές και θα βρει. Ο Θεός βρίσκει καρδιές, αδερφοί. Βρίσκει. Αλλά μου κάνει εντύπωση ένας άνθρωπος μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν ήταν αλάνθαστος, αλλά ήταν αγνός και καθαρός στην καρδιά, αδερφοί. Μιλάμε συνέχεια για αυτόν τον άνθρωπο, ο Δαβίδ. Ήταν αγνός, όντως. Ήταν αγαθός άνθρωπος, αγαθό παιδάκι. Βοσκός προβάτων ήτανε. Τι περιμένεις τώρα από έναν βοσκό προβάτων, πες μου, αδερφέ. Όταν είναι όλη μέρα με τα προβατάκια. Γι' αυτό και ο κύριος, αδερφή, τον Μωυσή, τον έστειλε στα πρόβατα για 40 χρόνια. Το ξέρετε. Για να βγάλει την υπερηφάνεια της Αιγύπτου από μέσα του, γιατί από τον κόσμο που ήρθαμε, αδερφοί, είχαμε υπερηφάνεια όλοι μας. Όλοι. Γι' αυτό και ο Κύριος επιτρέπει κοιλάδες. Χαράς, ε. Αλληλούια. Ω, κοιλάδες. Αδερφοί, ταπεινώσεως. Κοιλάδες του κλαθμόνος. Κοιλάδες σκιά θανάτου. Μπορεί να φτάσει και μέχρι εκεί. Γιατί όμως, Κύριε. Γιατί, αδερφοί. Για να λέμε και εμείς, όπως λες ένα ψαλμό, στο ψαλμό 119, καλόν έγινε είσαι με κύριο ότι εταλαιπωρήθη για να γνωρίσω τα διατάγματά σου. Άμα προσέξετε τη ζωή του Δαβίδ αδερφή. το τι διωγμούς και τι κυνηγητά είχε, άμα τη διαβάσετε προσεκτικά, εγώ όταν το διαβάζω αδερφή λέω, τι βασιλάς είναι αυτός, τον έχρισε ο, ο Σαμουήλ, από εκεί και πέρα τι γινότανε όλο σαν ένα σπουργίτη ήταν. Από μέρος σε μέρος. Από σπηλιά σε σφυλία. Ποιος τον κυνηγούσε, Αδερφή; Ποιος, ο βασιλιάς του. Ο Σαούλ. Ο Σαούλ ο οποίος είχε αδερφή, είχε ξεπέσει. Είχε αποδοκιμαστεί από τον Θεό. Τελείωσε. Δύο τραγικά λάθη έκανε ο Σαούλ. Αλλά να τελειώσω με αυτό που ήθελα να σας πω αδερφοί, ότι για τον μόνο άνθρωπο λέει ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένο ότι βρήκα τον Δαβίδ λέει ο Κύριος τον του Ιεσέ τον βρήκες που τον βρήκες κύριε στα παλάτια όχι <Οιχι>. όχι σε αρχοντικά σπίτια ούτε που τον βρήκε αδερφή πίσω από τα πρόβατα και του το λέει μέσα σε πήρα πίσω από τα πρόβατα του λέει και σε έκανα κεφαλή του λαού όταν έκανε τα λάθη ο Δαβίδ, του τα θύμιζε ο κύριο από πού τον έβγαλε, αδερφή. Και εμεί ποτέ να μην ξεχάσουμε από πού μα έβγαλε ο κύριο, αδερφή. Γιατί καμιά φορά όταν περνάει ο καιρό, περνάνε τα χρόνια, λαβαίνουμε κάποια ευλογία, ευλογίε από τον κύριο, η μύτη μα πάει προ τα πάνω. <laughs> <laughs> το μάτια μα μάτια μας ανεβαίνει προ τα πάνω. Υψηλά όματα. Ο Θεό δεν μα φυλάξει, αδερφή. Βρήκα τον Δαβίδ, τον Ιεσέ, άντρα λέει κατά την καρδία μου, ώστε να πράττει όλα τα θέληματά μου. Μακάριο ο Κύριος να κατευθύνει την καρδιά μας, αδερφοί, στο Λόγο Του, στο Άγιο Θέλημά Του. Αδερφοί, να είμαστε όσοι υπερετούντε Και οι πρεσβύτεροι βεβαίως και οι διάκονοι, αλλά και όλα, όλος ο λαός, όλα τα αδέρφια. Γιατί όταν υπερετούμε, αδερφοί, τον Κύριο, θα μας τιμήσει ο Πατέρας. Το λέει ο κύριο του Ιωάννη του Ευαγγέλιου αδερφή. Σοβαρό λόγο αυτό, αδερφή μου. Όπου είμαι εγώ, λέει ο κύριο, θα είναι και ο υπηρέτη ο εμό. Όπου θέλει ο κύριο. Θα είμαστε κι εμεί που τον υπηρετούμε, που θέλουμε να τον υπηρετήσουμε, αδερφή. Και ω τη υπηρετεί εμένα, γιατί τον είδαμε τον Χριστό και τον υπηρετήσαμε. Μιλάει τώρα για τα αδέρφια, για την εκκλησία, αδερφή. Θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ, θα τον τιμήσει ο Θεός πώς. Τι θα το βάλει πάνω σ' άλογο και θα τον βγάζω βόλτα όπως ήθελε ο Αμάν από, το, από, το, από τον Ασουήρη, από τον βασιλιά της ε, Βαβυλώνας. Όχι αδερφή ούτε σε άσπρο άλογο, ούτε σε μαύρο. Έχει τρόπο ο Θεός να φυλάτει τους ευσεβείς και να βοηθάει στη ζωή αυτή και να τους φυλάτει για τη μέλουσα. Ο Κύριος να μας ευλογήσει αδερφοί. Αμήν. Αδερφέ Σταύρος, το όνομα του Χριστού.